Και να πάμε μέχρι την Ουάσιγκτον να συναντήσουμε τον Μιχάλη Γνατίου, καθώς Μιχάλη θα φτάσει, επίκειται επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Μενέντες μαζί με άλλους βουλευτές του ετοιμάζουν ακόμη και συνάντηση, πιέζουν τουλάχιστον, για συνάντηση με Μπλίνκεν, με Μπάιντεν. Και με Μπάιντεν και με Μπλίνκεν. Πόπι, καλησπέρα από την Ουάσιγκτον. Δεν είναι μόνος του ο γερουσιαστής, είναι μαζί του 48 Αμερικανοί γερουσιαστές. Προχώρησα σε μια ενέργεια που χαρακτηρίζεται εντυπωσιακή για τα δεδομένα της Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας της Αμερικής. Υπέγραψαν αυτή την επιστολή με την οποία καλούν τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να αποδώσει στον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο τις τιμές που του αξίζουν, και αυτές οι λέξεις έχουν πολύ μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα για τον κύριο Μενέντες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Όπεν, βασικά απαιτούν από τον Αμερικανό πρόεδρο να δεχθεί με τιμές και ως επίσημο προσκεκλημένο τον Οικουμενικό Πατριάρχη, να τον δεχθεί στο γραφείο του, στο Oval Office δηλαδή, στο Λευκό Οίκο. Επίσης, το αεροπλάνο που τον μεταφέρει να προσγειωθεί στην αεροπορική βάση Άντριους, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ξέρεις, όλοι οι ξένοι ηγέτες, τα αεροπλάνα όλων των ξένων ηγετών προσγειώνονται εκεί, και να του παραθέσει και γεύμα. Είναι αδιανόητο, Πόπη, να μην γίνουν τα παραπάνω, διότι όπως αναφέρουν οι γερουσιαστές, πρέπει να δεχθεί τον πνευματικό ηγέτη της δεύτερης μεγαλύτερης χριστιανικής εκκλησίας στον κόσμο με τον τρόπο που του αρμόσει. Πρέπει να τονιστεί, διότι πρόκειται για πολύ τολμηρή ενέργεια, ότι ο κ. Βαρθολομαίος αναγνώρισε την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας μετά από συνεχείς εκκλήσεις των ΗΠΑ. Και να θυμίσω ότι ο τότε Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάικ Πομπέο, για να δείξει την ευγνωμοσύνη του, επισκέφθηκε ειδικά το φανάρι για να ευχαριστήσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη, χωρίς να συναντηθεί με Τούρκους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Mm-hmm. Ήταν ένα τρατακτό μήνυμα υποστήριξης στο φανάρι. Η επίσκεψη λοιπόν του κ. Βαρθολομαίου στο Λευκό Οίκο εκκρεμεί από τότε, και ο σημερινός πρόεδρος, ο κ. Μπάιντεν, που δηλώνει φίλος του Οικουμενικού Πατριάρχη, πρέπει να το δεχτεί. Το Open πληροφορήθηκε ότι πριν από λίγο ο Λευκός Οίκος πρότεινε συνάντηση με τον κύριο Βαρθολομαίο τη Δευτέρα στις 4:30 το απόγευμα, αλλά μόνο για μισή ώρα. Δεν είναι αυτό που ζητούν οι γερουσιαστές. Ζητούν κάτι άλλο οι γερουσιαστές. Ελληνοαμερικανοί με τους οποίους μιλήσαμε εκφράζουν απορία για τη συμπεριφορά του Λευκού Οίκου, αλλά και μεγάλη απογοήτευση. Και έχουν δίκιο, διότι οι μόνες χώρες που θέλουν να κοντίνουν τον Οικουμενικό Πατριάρχη και να του δημιουργήσουν προβλήματα είναι η Ρωσία και η Τουρκία. Και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον Λευκό Οίκο. Έπρεπε να ληφθεί υπόψη. Επίσης, προκάλεσε εντύπωση ότι η επίσκεψη στην Ουάσιγκτον εντάχθηκε στις δραστηριότητες του γραφείου Τουρκίας, του γνωστού Turkish Desk του State Department, και όχι του γραφείου για τις θρησκευτικές υποθέσεις ή του γραφείου Ελλάδας. Οι Ελληνοαμερικανοί που μίλησαν στο ΟΠΕΚ εξέφρασαν φόβο ότι το γραφείο Τουρκίας συνεργάζεται με την τουρκική πρεσβεία για την επίσκεψη, κάτι που είναι απαράδεκτο και εξοργιστικό. Τώρα να πούμε ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα ο κ. Βαρθολομαίος θα επισκεφθεί η τουρκική πρεσβεία τη Δευτέρα, θα παρακαθίσει σε δίπλα στην ελληνική πρεσβεία την Κυριακή και θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών Άντωνι Μπλίνκεν στο State Department τη Δευτέρα το απόγευμα. Να πούμε ότι πριν από λίγο, Πόπη, και κλείνω, πληροφορηθήκαμε ότι έφτασε στο Λευκό Οίκο η πρώτη επιστολή Αμερικανού νομοθέτη που αναφέρεται σε υψηλό αρνητικό τόνο για την πιθανή αγορά των F-16 από την Τουρκία και καλεί τον κύριο Μπάιντεν να μην γίνει αυτή η αγορά. Μάλιστα. Αυτά. Πολύ ενδιαφέροντα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.